μέγαρα που ουσιαστικά δεν πληρώνουν και παίρνουν ρεύμα λάθρα, παράνομα, εκεί νόμιζα ότι θα πρέπει να υπάρξει βούρκουλα, θα πρέπει να χτυπηθούν αλήθεια. Αλλά τώρα μην φτάσουμε στο επίπεδο ένα διάρρη στο Κορυδαλό, ένα διάρρη στο Περιστέρι, να κόψουμε το ρεύμα και ξέρετε πολλές φορές αυτά τα καλύβια, και δεν είναι λαϊκισμός, κρύβουν και τραγωδίες, κρύβουν ανθρώπους με αναπηρίες, κρύβουν ηλικιωμένους, δεν είναι πάρ' το κόφτο, τελείωσε, δεν πληρώνει. Αν θέλουμε να είμαστε κοινωνία τώρα, αν θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο, αν θέλουμε να είμαστε αριθμοί, αν θέλουμε να είμαστε νούμερα με την κυριολεκτική και την ουσιαστική σημασία της λέξης και τη μεταφορική ασφαλώς, τότε εντάξει, προχωρήσουμε λοιπόν σε τέτοιες κινήσεις. Αλλά το να κόβεις το ρεύμα από ένα σπιτικό πρέπει να το ανοίξεις πρώτα, να δεις τι κρύβει μέσα του και όταν το βρεις αυτό που κρύβει, τότε αποφασίζεις αν θα το κόψεις το ρεύμα ή δεν θα το κόψεις. Είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι απλή ιστορία. Το κόβω το ρεύμα πρέπει να το δούμε 2, 3 και 4 και 15 φορές. Λοιπόν, πάμε στην ημερησία. Μεγάλο deal από την ΕΤΕ. Πολιτήριο για το 100% της Finance Bank, το λέγαμε και πριν από λίγο. Στα 3,4 δις υπολογίζεται η αξία της ιατρικής στην Τουρκία. Η Εθνική Ένωψη και της ανακεφαλαιοποίησης βέβαια, έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Λοιπόν, η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια μέσω της πώλησης της ιατρικής. Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις